Μεγάλη αύξηση των υιοθεσιών στην Ελλάδα, δείχνουν τα στοιχεία τη Ελληνική Στατιστική Εταιρεία, με την Κρήτη μάλιστα να αποδεικνύεται πρωτοπόρα. Προωθούμε το θεσμό τη εναλλακτική μορφή παιδική προστασία, ο οποίο συντελεί τα μέγιστα στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και στην υποβοήθησή του για ένα καλύτερο μέλλον. Όπω δείχνουν τα στοιχεία, οι πράξει υιοθεσία στη χώρα το 2017 ανήλθαν σε 393, παρουσιάζοντα αύξηση 77,8%. Η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτε τιμέ παρατηρήθηκε στη μεγάλη γεωγραφική περιοχή των νησιών του Αιγαίου και τη Κρήτη, με το ποσοστό να αγγίζει το 93,8%. Η περιφέρεια Κρήτη έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την ιδέα τη αποϊδρυματοποίηση και τη της, της μείωση του χρόνου παραμονή των παιδιών στα ιδρύματα, στι δομέ δηλαδή παιδική προστασία. Εκτό από τι υιοθεσίε, η Κρήτη πρωτοστατεί και στην αναδοχή. Και στι αναδοχέ είναι πρωταθλήτρια. Έχουμε 56 αναδοχέ και 7 ε, διακρατικέ υιοθεσίε που έχουμε πραγματοποιήσει. Πρέπει να, να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι είναι κάτι διαφορετικό. Η αναδοχή έχει, είναι η τοποθέτηση του παιδιού σε μια οικογένεια με σκοπό. Την επιστροφή του στη βιολογική, αφού έρθουν κάποιε δυσκολίε που αντιμετωπίζει. Ενώ, λέγοντα υιοθεσία, μιλάμε για μία νομική πράξη, με την οποία το παιδί ε, 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 εγγράφεται στην οικογενειακή μερίδα των γονιών του και είναι δικό του τέκνο. Όπω τονίζουν οι υπεύθυνοι, η περαιτέρω όθηση στο θεσμό τη υιοθεσία αναμένεται να δώσει ο νέο νόμο που προβλέπει ανάμεσα σε άλλα επίσπευση των διαδικασιών. Οι διαδικασίε ήταν χρονοβόρε. και είναι, μπορώ να πω. Θέλω να πιστεύω ότι το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο που τώρα ξεκινάει ουσιαστικά, θα βελτιωθεί κατά πολύ για να δώσουμε έτσι και έναν αέρα αισιοδοξία και μια τάση στα ζευγάρια που σκέφτονται να προβούν σε αυτή την ενέργεια να το κάνουν. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, η συζήτηση για το νέο νόμο για την υιοθεσία και την αναδοχή αναμένεται να ανοίξει στι 21 Νοεμβρίου. Οπότε και η Διεύθυνση Κοινωνική Μέριμνας τη Περιφέρεια Κρήτη διοργανώνει η ανοιχτή για του επαγγελματίε και το κοινό. Ανημερωθούν ενημερωθούν όλοι οι επιστήμονε συνάδελφοι για τι διαδικασίε που πρέπει να ακολουθούνται, αλλά και οι πολίτε τη Περιφέρεια Κρήτη.